Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Δημήτρη Κολοκοτρώνη, ο οποίος θα είναι υποψήφιος με την πλεύση ελευθερίας εδώ στο Ηράκλειο. Κύριε Κολοκοτρώνη, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, και ζητώ συγγνώμη για το χθεσινό, διότι από ατυχία δεν κατάφερα να είμαι στο στούντιο. Α, καλέ, μην το σκέφτεστε. Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά. Να είστε εσείς γερός και δυνατός. Το θέμα είναι ότι βρήκαμε τη φόρμουλα για να ακουστεί η φωνή σας. Λοιπόν, να ακούσουμε για την πλεύση ελευθερίας, να ακούσουμε για τις δικές σας τις θέσεις. Όσον αφορά τις θέσεις δηλαδή του κόμματος, της πλεύσης ελευθερίας, θέλετε σε τι ή κάποιο... Μάλλον, βέβαια, πλεύση ελευθερίας. Λοιπόν, αυτό το οποίο διεκδικεί, ζητά. Ας ξεκινήσω από το κίνημα, είναι στην ουσία η πλεύση ελευθερίας, που ενεργεί κάπως αμεσοδημοκρατικά. Δηλαδή δεν έχουμε στελέχη, είμαστε όλοι το ίδιο, δρούμε μέσω του διαδικτύου και συνεννοούμαστε. Και το σύμβολό της είναι ένα καραβάκι με 6 πανιά που έχουν σχήμα δέλτα. Καραβάκι λόγω πλεύσης, όπως λέει και η ονομασία. Mm-hmm. Τα 6 δέλτα είναι η δημοκρατία που είναι κορυφαίο, η δικαιοσύνη από κάτω, η διαφάνεια, τα δικαιώματα των πολιτών, η διαγραφή του δημόσιου χρέους, πάμε σε λίγο επιμέρους θέματα, και η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Αυτά τα 6 είναι κύρια. Γι' αυτά παλεύουμε και γι' αυτά θέλουμε να μπούμε στη Βουλή για αντιπολίτευση, διότι είμαστε μικρό κόμμα, δεν ξέρουμε που περπατάμε, και ζητάμε από τον κόσμο να μας ψηφίζει, Έχουμε την Ζωή Κωνσταντοπούλου σαν αυτή η οποία ίδρυσε το κόμμα, η οποία έχει γράψει ιστορία στο αυτό το λίγο διάστημα που παρέμεινε στη Βουλή για 5-6 μήνες, και έφυγε βέβαια διότι άλλαξαν οι στόχοι του ΣΥΡΙΖΑ και έκανε αυτό το κόμμα την πλεύση ελευθερίας. Και εμείς είμαστε κοντά της διότι την πιστεύουμε, επειδή είναι ένα άτομο πάρα πολύ μαχητικό, ειλικρινέστατη, δυναμική και με γνώσεις πάρα πολύ καλές. Κύριε Κολοκοτρώνη, εάν θέλει κάποιος να το επικεντρώσει, αμέσως θα πάει στο κομμάτι της οικονομίας. Στο κομμάτι της οικονομίας, στο κομμάτι της ακρίβειας, των δανείων, των πληστηριασμών, το χάσιμο των περιουσιών και αυτά τα οποία ο καθένας από εμάς συζητά στην καθημερινότητά του με τον όποιο φόβο έχει. Εδώ έχετε βασικές κέρυες θέσεις. Λοιπόν, για το θέμα της ακρίβειας, αυτό που έχω να πω, να πάω λίγο πιο πίσω, υπάρχουν τα μνημόνια τα οποία ζουν και βασιλεύουν στην Ελλάδα. Αυτό το ψέμα που λένε το χοντρό ότι η Ελλάδα βγήκε από τα μνημόνια είναι ένα παραμύθι για τον κόσμο από τα τόσα τα οποία λένε τα τρία μεγάλα κόμματα. Η ακρίβεια υπάρχει, ζει και βασιλεύει. Έγινε και η εισβολή στην Ουκρανία, τα πράγματα χειροτέρεψαν με την ενέργεια και όλα πήραν τα πάνω τους. Όμως η Ελλάδα είχε ακρίβεια, ήταν ήδη πιο ακριβή, είναι φτωχευμένη χώρα πλέον από τότε που εφαρμόζονται τα μνημόνια, mm-hmm. τα ξεπουλήσαμε όλα και έτσι δεν υπάρχει σωτηρία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η μοναδική λύση είναι να βγούμε από τα μνημόνια. Κάτι που δεν φαίνεται με αυτούς οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι ψηφίζονται συνέχεια. Και έτσι περπατάμε. Για τους πληστηριασμούς, αυτό που έχω να πω είναι ότι ειδικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί εγώ είμαι καινούριος στο κίνημα αυτό, η Κωνσταντοπούλου έχει, να το πω έτσι, έχει λιώσει παπούτσια να πηγαίνει σε κάθε πληστηριασμό και να προσπαθούν να το σταματήσουν. Οι πληστηριασμοί είναι μια κλοπή του σπιτιού. Αυτή είναι η άποψή μας στην πλεύση ελευθερίας. Καθαρή κλοπή. Δηλαδή, αγοράζει, τα ξέρουμε αυτά, να πω τα ίδια κι εγώ. Αγοράζουν τα funds σε πάμφινη τιμή, στο 10% πολλές φορές, στο 5% την αξία ενός σπιτιού, το δάνειο του σπιτιού, το οποίο δεν πληρώνεται και έχει υποκινήσει. Και εν συνεχεία μπορεί και το πουλάει και το παίρνουν κάποιοι οι οποίοι ξέρουν. Υπάρχει κύκλωμα ολόκληρο που γίνεται αυτό το πράγμα. Ήδη ο κύριος Πάτσης, ένας της Νέας Δημοκρατίας, το μάθαμε μηνός, δύο μηνών νομίζω, ήταν σε αυτά, ήταν ένας δικηγόρος ο οποίος τελούσε σερβερ, νομίζω τους λένε, μου διαφεύγει η ονομασία, services, που εξυπηρετούσε funds και έκαναν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή όλο το κύκλωμα αυτό δεν είναι τίποτα άλλο και ξεκινάει βέβαια από τις τράπεζες τις οποίες τις κεφαλαιοποιήσαμε, έτσι.
πολλές φορές και τα χρήματα αυτά μπήκαν στις πλάτες του Κοσμάκη, διότι μπήκαν στο δημόσιο χρέος το παράνομο, για το οποίο εμείς κάναμε έλεγχο αυτού του δημόσιου χρέους. Και όταν βέβαια έφυγε η Ζωή Κωνσταντοπούλου από τη Βουλή, κλείσαν τα συρτάρια, κρύψαν και τα χαρτιά, και ενώ το χρέος έχει αποδειχθεί ότι είναι παράνομο, αδύοτο, αθέμητο και επωνύδιστο. Έτσι, αυτό λοιπόν για τους πληστηριασμούς έχουμε παλέψει, κυρίως η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και δεν ξέρω τι άλλο θέμα. Και ένα θέμα βέβαια για το οποίο παλεύετε είναι πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχει ακουστεί κατά κόρον και από την κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι το θέμα με τις γερμανικές αποζημιώσεις. Οι γερμανικές αποζημιώσεις, αυτό είναι κύριο θέμα. Ήδη έχουν γίνει από το, όχι από την Κωνσταντοπούλου τη Ζωή, αλλά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, υπολογισμός, μου διαφεύγει το ακριβώς, το ακριβές νούμερο, αλλά είναι της τάξης περίπου των 400 δισεκατομμυρίων ευρώ με τόκους μέσα και όλα αυτά. Έχει γίνει αναλυτικό από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δεν είναι από την Κωνσταντοπούλου αυτό. Και το παλεύουμε. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ με τη θητεία, τον καιρό που είχε από 15 έως 19 που κυβέρνησε, τις τελευταίες μέρες κάνανε έτσι για τα μάτια, πιστεύουμε. Αυτό θεωρούμε. Το λένε ερώτημα, στείλανε επιστολή μετά από απόφαση της Βουλής, ομόφωνη βέβαια, αλλά ήταν τύπης για μας, δεν είχε καμία ουσία. Τη στείλανε για να λένε μετά ότι να, εμείς κάναμε και αυτό, κυνηγήσαμε και τις γερμανικές αποζημιώσεις για να τις πάρουμε πίσω. Αυτό είναι που γίνεται, είναι εξωφρενικό πάντως, να μην μπορεί καμία κυβέρνηση να μην το χρεώνει αυτό. Καταρχάς οι κυβερνήσεις που βγαίνουν θα έπρεπε αυτό να το προγράψουμε στον προϋπολογισμό και να το διεκδικήσουμε με στένος από τη Γερμανία. Η γερμανική Ευρώπη μας έχει καταντήσει έτσι, και εμείς ήρθαν εδώ οι Γερμανοί το 40. Μας κάναν ό,τι κάνανε, καταστρέψαν τη χώρα σχεδόν, έτσι, και συνεχεία πήραν και δάνειο, μας αναγκάσαν να τους δώσουμε και δάνειο από αυτούς τους καταστρεμένους, και ζητάμε τώρα τις πολεμικές αποζημιώσεις, και όχι τις ζητάμε, δεν τολμάμε να τις ζητήσουμε επίσημα. Αυτό είναι υποδουλισμός. Υπόδουλοι είμαστε. Δεν υπάρχει. Οι κυβερνήσεις που ψηφίζονται, αυτή τη δουλειά κάνουν. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και τώρα που μιλάμε, αυτή τη δουλειά κάνουν. Γι' αυτό ζητάμε ψήφο στην πλεύση ελευθερίας, να μπούμε στη Βουλή, να υπάρχει μια αντιπολίτευση, μια φωνή. Και νομίζω ότι η φωνή της Κωνσταντοπούλου είναι αρκετά ικανή για να καταφέρει αρκετά πράγματα μέσα. Να υπάρχει μια φωνή, να υπάρχει η αντιπολίτευση, η δυνατή αντιπολίτευση, όπως είπατε πριν από λίγο. Αν κάποιος σας ρωτούσε, εφόσον πείτε στη Βουλή, ένα πλαίσιο συνεργασιών που ξέρετε γίνεται πάρα πολύ λόγος τελευταία μεταξύ και των μικρών και των μεγάλων κομμάτων, η δική σας θέση ποια είναι ως κεντρική γραμμή, κύριε Κολοκοτρώνη? Κεντρική γραμμή, την οποία λέει και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και την οποία ασπάζομαι, δεν πείθομαι γι' αυτό μετά από λογική σκέψη, είναι ότι καμία συνεργασία με μνημονιακά κόμματα. Είναι πολύ απλό, την απάντηση την ξέρετε. Διότι καταστρέψαν την Ελλάδα, τη φτωχύνανε. Μπορούμε να συνεργαστούμε με κόμματα, τουλάχιστον τα τρία μεγάλα? Από την άλλη μεριά υπάρχει και το ΚΚΕ, το οποίο όταν η Ζωή είχε κάνει, η Κωνσταντοπούλου έκανε έλεγχο του δημοσίου χρέους με επιτροπή και με ξένους καλεσμένους, μιλάμε επιστημονικό έλεγχο, είχαν βάλει κάτω τα κοιτάπια και τα μελετήσαν και βγήκε το χρέος παράνομο, δεν τη στήριξε το ΚΚΕ τη Ζωή για αυτό το θέμα καθόλου, και μάλιστα έκλεισε η Βουλή λιβιαίως και δεν την υπερασπίστηκαν καθόλου, ακόμα και το αριστερό κόμμα που είναι το ΚΚΕ. Δηλαδή δεν υπάρχει. Ο κύριος Βαρουφάκης έχει ψηφίσει μνημόνιο, από όσο ξέρουμε. Έτσι, άρα αυτή είναι η βασική θέση, η κύρια θέση, ότι δεν συνεργαζόμαστε με μνημονιακά κόμματα. Με αυτούς που οι οποίοι πουλήσαν την Ελλάδα. Εάν υπάρξει κάποιο κόμμα που είναι κοντά σε εμάς, βεβαίως θα συνεργαστούμε. Δεν είμαστε να βγούμε μόνοι μας και να... Ζητάτε λοιπόν στήριξη για να μπείτε στη Βουλή, όπως είπατε πριν από λίγο, και βέβαια διευκρινίσετε καμία συνεργασία με μνημονιακά κόμματα. Να φανταστώ ότι εφόσον μπείτε στη Βουλή, αυτά τα οποία προαναφέρετε, κυρίως για τις γερμανικές αποζημιώσεις, όπως επίσης και για το χάσιμο των περιουσιών των Ελλήνων, ότι θα είναι δύο από τα κυρίαρχα εκείνα θέματα τα οποία θα είναι στην πρώτη γραμμή της δικής σας αντιπολιτευτικής γραμμής, έτσι?
Υπάρχει, δεν είναι μόνο αυτά, υπάρχει και θέμα δικαιοσύνης στην Ελλάδα, κυρία Δουλγεράκη μου. Ήδη το θέμα των υποκλοπών, ας πούμε. Περιμένουμε τώρα πόσους, από πέρσι που είναι το θέμα αυτό, τουλάχιστον από πέρσι, από το 2022. Και η δικαιοσύνη δεν έχει μιλήσει. Περιμένουμε για το πόρισμα, δηλαδή και σε πολλά θέματα γίνονται καθυστερήσεις. Αλλά ο κόσμος έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη. Αυτό ρωτήστε παντού. Με το που τους λέει δικαιοσύνη, α, καλά. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτό η λαϊκή ρίση τα λέει όλα αυτή η αντίδραση. Μάλιστα. Βλέπετε κάτι εσείς η δικαιοσύνη να λειτουργεί. Γι' αυτό λέμε μετά τη δημοκρατία βάζουμε τη δικαιοσύνη. Αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, για ποια δημοκρατία μιλάμε? Η διαφάνεια που κρύβονται τόσα πράγματα μέσα από τα κόμματα. Δηλαδή ένα κόμμα για να βγάλει μια απόφαση ή ένα νόμο, το πρώτο κριτήριο, αυτά τα υπάρχουν τα κόμματα μέσα στη Βουλή, το πρώτο κριτήριο για να ψηφίσουν κάποιο νόμο είναι εάν χάνουν ψηφαλάκια. Εάν, μετά κοιτάζουν για την ωφέλεια των Ελλήνων, των πολιτών. Το πρώτο κριτήριο για να ψηφιστεί ένας νόμος είναι αυτό, όταν τον βάζουν κάτω. Και στη συνεχεία, όταν τα αποφασίσουν ότι παίρνουν ψηφαλάκια, τότε το ψηφίζουν. Τα άλλα κριτήρια έρχονται μετά. Κύριε Κολοκοτρώνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις κουβέντες αυτές, για την ενημέρωση όλων εμάς αναφορικά με αυτά τα οποία προασπίζεστε ως κίνημα πλεύση ελευθερίας. Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ τώρα έβαλα πρώτη φορά. Είμαι μεγάλης ηλικίας, αλλά το κάνω όχι για να βγω να βουλευτής. Μακάρι να βγω, θα το ήθελα. Αλλά δεν είναι το κεριό μου. Έχω δουλέψει 40 χρόνια και απλά στηρίζω τη ζωή, επειδή πιστεύω ότι έχει δημόσιο λόγο πάρα πολύ σοβαρό. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα από τον 984. Ευχαριστώ.